Κυρίες και κύριοι του ATV, χαίρετε. Είμαστε πάλι κοντά σας με την εκπομπή Επίκαιρα που καλεσμένο έχουμε για σήμερα τον καθηγητή θεολόγο κύριο και φιλόλογο κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ να του παραθέσουμε κάποια ερωτήματα για την σύγχρονη κοινωνία μας, για το τι συμβαίνει τελικά. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή Επίκαιρα, κύριε Αδάν. Και το πρώτο ερώτημα που σας παραθέτουμε είναι σχετικά με τα θαύματα. Αν υπάρχουν θαύματα σήμερα και αν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι να τα δούμε, ένα πράγμα που όπως το βλέπω ο απλός ο κόσμος, που ο απλός ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχουν θαύματα, αλλά μπροστά του δεν το βλέπει. Έτσι το αισθάνεται. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Σας ακούμε. Κάποτε, κάποιος διανοούμενος, αλλά και πιστός άνθρωπος, συναντήθηκε με ένα επίσης θεοφοβούμενο που όμως είχε μεγάλη περιέργεια και κυνηγούσε να δει θαύματα ή όπου άκουγε ότι γίνεται θαύμα έτρεχε για να το δει. Ο διανοούμενος όταν συνάντησε το πρόσωπο αυτό με ένα ευφυέστατο τρόπο γυρίζει και του λέει: ξέρεις, είδα ένα θαύμα γεμάτος χαρά και έκπληξη. Ο συνάνθρωπός του θεοφοβούμενος: αλήθεια, σε παρακαλώ, ποιο θαύμα είδες? Αμέσως το απαντάει: για μένα το ένα και μοναδικό θαύμα, το ότι έγινε ένας Θεός άνθρωπος, μου είναι το Α και το Ω πρώτο θαύμα. Δεν χρειάζομαι να δω κανένα άλλο. Όμως, επειδή έκτοτε, από τότε που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, μέχρι και σήμερα δεν λείπουν τα θαύματα από την Εκκλησία. Τα οποία γίνονται πάνω στο μεγάλο, στα θαύματα εκείνα υπάρχουν και εκείνοι που τα δέχονται και τα πιστεύουν και εκείνοι που τα αρνούνται. Για εκείνους που τα αρνούνται, εάν είναι κακοπροαίρετοι, δεν θα πάψουν ποτέ να είναι αρνητές. Γιατί και ο Χριστός μπροστά στα μάτια των κακοπροαίρετων και νεκρούς ανέστανε και στους τυφλουζάγγες τα μάτια και στους μουγκούς έδινε τη φωνή και υπήρχε από τους κακοπροαίρετους που τα έβλεπαν ο αντίλογος. Όλα αυτά στη δύναμη
του Άρχη Σατανά γίνονται. Μάλιστα. Άρα οι κακοπροαίρετοι, χωρίς βελτίωση, δεν δέχονται θαύματα. Θέλω να σταθώ λίγο ακόμα. Και σήμερα γίνονται θαύματα. Δεν νοείται, δεν νοείται, το τονίζω αυτό το πράγμα, Εκκλησία Ιησού Χριστού, Ορθόδοξη, που να μην έχει σαν κύριο συστατικό, το πω έτσι, τα θαύματα. Θα αναφέρω ορισμένα από αυτά. Η μεταβολή του άρτου και του ίνου στην Θεία Λατρεία μας σε σώμα και αίμα είναι ένα θαύμα. Για εκείνους που πιστεύουν. Η μεταβολή του νερού σε αγιασμό είναι ένα θαύμα. Ας πάρουν νερό και ας το κλείσουν σε δύο διαφορετικά μπουκάλια και ας το κρατήσουν και το ένα και το άλλο μέσα στα μπουκάλια. Το κοινό νερό θα έχει δυσοσμία, το άλλο που έχει ευλογηθεί και ο αγιασμός θα διατηρεί την ίδια ακριβώς και ακόμη καλύτερη θα πω δυναμικότητα, το πω έτσι, ώστε όχι μόνο ένα χρόνο, αλλά και όσο θες να κρατήσεις. Αυτό είναι σίγουρο που μάθαμε τώρα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Και λέμε, πάρτε και πειραματιστείτε. Για να δείτε τι γίνεται. Θα έχω και κάπου άλλο. Εδώ που ζούμε τώρα σήμερα, χρειάζεται, σε ρωτάω, η εμπιστοσύνη ή η πίστη. Παραδείγματος χάρη, δεν εννοώ στον χώρο της θρησκείας. Στις μεταξύ μας σχέσεις χρειάζεται η πίστη. Σαφώς. Και η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι. Είναι απαραίτητο. Σαφώς. Δεν μπορεί να στηριχθεί κάτι στην κοινωνία χωρίς να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. Σαφώς και δεν μπορεί να στηριχθεί. Να πω ένα παράδειγμα. Εμπιστεύεται ο άρρωστος τον εαυτό στον γιατρό? Όχι. Ναι. Για να τον κάνει καλά. Στον γιατρό πάει για να τον κάνει καλά. Ο φόβος του όμως που έχει ως προς τον γιατρό πάλι αρνείται να πάει. Όχι, δεν αρνείται. Ο ασθενής καλεί τον γιατρό, του λέει τι ακριβώς αισθάνεται και αναποθέτει τις ελπίδες του στις ικανότητές του. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν το καλεί. Και που αυτή λέει, ναι. Μπαίνει στο αυτοκίνητο εσύ, στο λεωφορείο. Εσύ οδηγείς. Δεν είσαι σίγουρος ότι έχει κάποιες ικανότητες αφού έχει δίπλωμα και θα σε πάει κατά το ανθρώπινο, μιλάμε τώρα. Σαφώς. Με κάποια σιγουριά εκεί που θα σε πάει. Στον κόσμο. Αν αφαιρέσει την εμπιστοσύνη από τις ικανότητες του, μπαίνεις μέσα. Δεν θα μπαίναμε. Πας στο εστιατόριο. Σου δίνει φαγητό και τρως. Ο μάγειρας. Ο μάγειρας. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει βάλει και κριτήριο μέσα. Είσαι σίγουρος ότι τρως. Δεν υπάρχει και στη ζωή που ζούμε περίπτωση να μην έχουμε τουλάχιστον την κοινή εμπιστοσύνη στις μεταξύ μας σχέσεις οι άνθρωποι. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν αφαιρέσουμε αυτή, δεν στηρίζεται κοινωνία. Και στο θέμα εδώ που λέγεται θαύμα, αν δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θα πάω ένα παραδειγματάκι και θα συνεχίσει παρακάτω.
Κάποτε ένας άθεος είχε πέσει τα γεννόρος και ήταν νεαρός. Εγώ λέει παππούλι, έλεγε στον παππούλι εκεί πέρα που ήταν ευλογημένος κι άγιος. Δεν πιστεύω στον Θεό. Και εκείνη τώρα περνούσε μία σάβρα μπροστά. Έλα εδώ, έλα εδώ σάβρα, λέει ο παππούλης. Δεν μου λες, υπάρχει Θεός. Σκύβει το κεφάλι σάβρα και κάνει το ναι. Και έβαινε κατάφερος ο επισκέπτα γεγονός. Όποιος έχει καλή διάθεση, χρειάζεται να δει όχι πολύ πέρα από το περιβάλλον του, να βεβαιωθεί ότι υπάρχει Θεός και το βλέπουμε στη φύση και υπάρχει καλή προαίρεση και υπάρχει και πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Μπορείς να προχωρήσεις. Ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, σημαντικό που μας ταλανίζει, θα λέγουμε, μας ταλάνιζε κάποτε και τώρα, θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Αδάμ να μας πει, είναι οι προγαμιαίες σχέσεις μεταξύ των νέων. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό? Η Αγία Γραφή δεν αφήνει περιθώρια για σαρκικές σχέσεις πριν από το γάμο. Γιατί? Όχι ο Κύριος Αδάμ, αλλά η Αγία Γραφή. Γιατί δίνει και το όνομα στις προγαμιαίες σχέσεις. Προγαμιαίες σχέσεις είναι ένα χάπι με δηλητήριο επιδεισωμένο. Ο Κύριος λέει, οι σχέσεις πριν από το γάμο έχουν ένα όνομα, όνομα και τις ονομάζει πορνεία. Και όχι μόνο απαγορεύει τις σχέσεις, τις προγαμιαίες, ή αλλιώς την πορνεία ή τη μοιχεία. Αυτή η μοιχεία δεν είναι προγαμία, είναι μέσα στο γάμο η μοιχεία. Λοιπόν, αλλά λέει ότι και σαν λέξεις δεν πρέπει να βγαίνουν από μέσα μας αυτές και να έχουν το περιεχόμενο εντελώς κακό, όπως θα νομίζεις, πορνεία, μοιχεία, κατασία και πράγματα, σε απαγορεύει. Λέει μη εκπορευέστε το στόμα του σημαίνω, να μην βγαίνουν το στόμα μας ούτε και σαν λέξεις. Γιατί? Γιατί το απαγορεύει. Ποιος ο λόγος? Γιατί η Εκκλησία δέχεται ότι το σώμα του ανθρώπου από τη στιγμή που ευλογείται και καθαγιάζεται στο βάπτισμα μάλιστα, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μέσα κατοικεί από το βάπτισμα και ύστερα ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Το λέγει η Αγία Γραφή ως εξής. Και κατοικήσω εν αυτής και περιπατήσω εν αυτής. Και θα μπω μέσα και θα κατοικήσω μαζί τους και θα περπατάω μαζί τους και θα μιλάω μαζί τους. Με άλλα λόγια, είναι ναός της Αγίας Τριάδος το σώμα μας. Εννοείται ποτέ να είναι ναός Αγίας Τριάδας και να υπάρχουν σχέσεις που τις χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Κύριος, η Αγία Τριάδα ίδια, σχέσεις εκαθαρσίας. Και λέει, εγώ αναπαύομαι, λέει ο Κύριος, στους ανθρώπους που είναι Άγιοι. Και στο σώμα και στην ψυχή και στη γλώσσα και στο μυαλό. Να πάμε και λίγο στους πρώτους ανθρώπους. Λέει η Αγία Γραφή, άρσεν και θύλη επίησε. Και από την πρώτη στιγμή με τον Αδάμ και την Εύα, ανδρόγυνο, κάτω από του Θεού τις ευλογίες. Έτσι η Εκκλησία μας όχι μόνο δέχεται με την ευλογία της να δεθεί το ανδρόγυνο, αλλά στο λέει η Εκκλησία μας,
Έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Εκεί υπάρχει ευλογία. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Να το πρακτικά, να το δούμε και το πράγμα που λες εσύ. Έτσι. Λίγο πρακτικά. Έχω έρθει σε συζήτηση με νέους ή νέες που είχαν σχέσεις και ένα, άλλοι ένα χρόνο πριν το γάμο, άλλοι δύο χρόνια πριν το γάμο, άλλοι τρία, άλλοι πέντε. Και παντρεύτηκαν στη συνέχεια. Άλλοι από αυτούς πέρασε μια μέρα και χωρίσανε την επόμενη από το γάμο που παντρευτήκαν. Άλλοι ένα μήνα, άλλοι ένα χρόνο και άλλοι παραπέρα και χώρισαν. Τι πρόσφεραν εδώ οι προγαμιαίες σχέσεις? Το μόνο που πρόσφερε ήταν ο χωρεσμός. Χόρτασαν την ηδονή, την μπούχτισαν κατά τον τρόπο, τη συχάθηκαν και μετά το χώρο έρχεται η ιδία. Δεν μου κάνεις. Σε χόρτασα πια. Από εκεί πέρα πρέπει ο μόνο αδυναμίες. Μάλιστα. Γάμος που ξεκινάει από την ηδονή, λείπει από αυτόν η ψυχική επαφή. Υπάρχει μόνο η σαρκική επαφή που δεν ενώνει. Μόνο η ψυχική επαφή ενώνει. Είναι σίγουρο αυτό. 80 τουλάχιστον, μην πω παραπάνω, 100% από τα ανδρόγυνα που παντρεύονται στην Αθήνα μέσα λένε χωρίζουν. Τι προσφέρουν λοιπόν οι προγραμμένες σχέσεις? Δεν προσφέρουν τίποτα. Αντίθετα, η Εκκλησία μας λέει, στην Εκκλησία μας υπάρχει τάξη, άκουσε, θα γνωριστείς με εσύ ο άντρας με τη γυναίκα. Θα προσέξεις τον συνάνθρωπό σου. Θα δεις αν σου κάνει και δεν είναι κακό άμα δεν σου φέρει να χωρίσεις. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αν όμως μπεις στο χορό μέσα των σαρκικών σχέσεων, εκεί πια αρχίζει ο παράδεισος φαντασίας. Ο παράδεισος φαντασίας. Και ακολουθούν δεινά από εκεί πέρα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό. Μου λέει κάποτε ένας αγιασμένος άνθρωπος. Ήταν δύο φίλοι. Παντρεμένοι και οι δύο. Ο ένας ναυτικός και ο άλλος όχι ναυτικός. Επρόκειτο να φύγει, να ταξιδέψει ο ναυτικός. Και λέει στο φίλο του, άκουσε μετά από μία-δύο μέρες φεύγω. Να μου προσέξεις το σπίτι. Έφυγε και ο φίλος του, αντί να την προσέξει, σκέφτηκε σε βάρος της οικογένειας να ανοίξει σχέση με τη γυναίκα του ναυτικού. Άρχισε να ασκεί πίεση με τον τρόπο βέβαια που αυτός γνώριζε. Στο τέλος, για να απαλλαγεί η γυναίκα του ναυτικού από εκείνο το μεγάλο βάσανο, προσποιήθηκε ότι δέχεται τις σχέσεις. Μόνο να πάει νύχτα. Μάλιστα. Είχε αυτή κατά έναν τρόπο ετοιμάσει το σπίτι της για να γίνει σαρκική μίξη. Μυρισμένα τα φώτα και στα ποδάρια μπήκε μέσα ο Κύριος αυτός. Του είχε συστήσει ότι θα μπεις και εμείς κατευθείαν θα προβούμε στις σχέσεις αρχικές. Μάλιστα. Όντως, οδηγήθηκε στο κρεβάτι και όταν πια έφτασε, θα λέγαμε, στο κόρο της ηδονής, αναφώνησε «Η ωραιότερη σχέση της ζωής μου». Ανάβει το φως και δεν ήταν η γυναίκα του ναυτικού, ήταν η γυναίκα του. Είχε έρθει σε συνόηση προηγουμένως. Συμπέρασμα. Δεν είναι ότι υπάρχει διαφορά καμία
από το ένα πρόσωπο το γυναικείο στο άλλο πρόσωπο. Αλλά. Αλλά η φαντασία πλέκει τα όνειρα τα μεγάλα και εκεί είναι που όλοι πέφτουν στην παγίδα. Και εφόσον ξεκινάνε από σαρκικές σχέσεις, δεν υπάρχει καμία ησυχία και οδηγούμε σε διαζύγια και έχουμε εκεί πέρα τραγωδίες στα παιδιά που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Δεν θα υπάρχουν όμως και ζευγάρια μέσα τα οποία μπορεί να μην έχουν κάνει προκαμία σχέση, να έχουν παντρευτεί κανονικά και να χωρίσουν αργότερα. Ναι, και αυτό γίνεται. Σε αυτούς. Και αυτό που λες τώρα εσύ, αυτό που λες τώρα εσύ θα είναι ένα στα χίλια και δεν θα είναι, θα είναι και πιο ένα στα 10.000 που τώρα εσύ το πράγμα εσύ, γιατί αυτά είναι μετρημένα. Mm-hmm. Μόνο βατραχάνθρωποι του Ιησού Χριστού, άνδρες και γυναίκες, μπορούν να ζήσουν παρθενικά μέχρι το γάμο. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν τον κανόνα. Δεν απαγορεύεται, θα κάνω αυτό που θέλω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί, επαναλαμβάνω, αλλά εκτός Χριστού όχι. Μόνο με Χριστό φτάνουν στον γάμο με σχέσεις, με χωρίς σχέσεις προγαμίας. Και από αυτούς μπορεί να δεις να χωρίσουν, θα είναι ένα, δεν ξέρω στα πόσα. Εδώ θα δεις, στα 100, 80, 85 στατιστικές τότε, το λένε και το πράγμα. Μάλιστα. Εδώ όμως, η επιστήμη, πάνω σε αυτό το θέμα, έχει μία δικιά της ιδιομορφία. Δέχεται την προγαμιά σχέση. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί να πω στο νέο, στη νέα, τώρα που έκανες μία προγαμιά σχέση, ότι είσαι πόρνος ή πόρνη. Δεν είναι βαρύ για ένα νέο, για μία νέα αυτό το πράγμα. Και μπορεί να πάει και να αυτοκτονήσει, ας πούμε. Όταν ακούς κάτι βάρη, θα αισθανθεί πολύ μειονεκτικά. Μήπως η Εκκλησία πάνω σε αυτό είναι, φαίνεται πολύ σκληρή, πως είναι ένα ντρεπάνι που έρχεται και κόβει και έρχεται αυτόματα η επιστήμη με τα ωραία λόγια, με έναν καθησυχασμό και ησυχάζει το νέο και τη νέα πάνω σε αυτό. Με αποτέλεσμα να δέχονται τις προγραμμένες σχέσεις είτε αυθαίρετα, είτε όχι. Τι έχουμε να μην πάμε στο ο λόγος του Θεού που είναι και λόγος της εκκλησίας είναι ο ίδιος και τώρα και εις τους αιώνας. Ή είσαι με τον Χριστό και ακολουθείς τις εντολές του και έρχεται εκείνος ο ίδιος και όχι μόνο σου καλύπτει που δεν υπάρχει στην ουσία το κενό εκείνο που λες εσύ των προγαμιαίων σχέσεων. Εδώ μιλάμε για Θεία Χάρη, μιλάμε για ουρανό, μιλάμε για παράδεισο. Που ο παράδεισος δεν είναι να το συναντήσεις μόνο εκεί. Ξεκινάει από εδώ. Γιατί εν διάθετη περιπτώση, αν δεν συνέβαινε αυτό, να ζει στον παράδεισο από τώρα ο κάθε πιστός, πραγματικός πιστός, δεν θα υπήρχαν όντως ειλικρινείς άγαμοι κηρυκοί. Σκέψου μία ζωή ολόκληρη στην αγαμία και να ζει σε μία κοινωνία σαν τη σημερινή. Που και ο Μέγας Αντώνιος, εάν ζούσε, λέμε, με τα δεδομένα που έχει κοινωνία, θα μάρτυρε και εκείνος, σκέψου πώς αυτοί οι μάρτυρες σήμερα που λέγονται πραγματικά αγωνιστές, μάρτυρες, μέσα στην αγαμία που βρίσκονται, πώς στέκονται. Αν ήταν βαρύς, δεν θα συμφωνόταν. Από αυτούς που είναι όντως, πραγματικά, με το σταυρό στην πλάτη, τους Άγιους Κύρκους. Γιατί πράγματι αυτό είναι για μένα, όχι μόνο για μένα, για την Εκκλησία, θαύμα, ένα και μοναδικό. Αν το ζητάς, πάρ' το θαύμα. Αυτή είναι άγαμη. Η σάρκα φωνάζει. Και φωνάζει, θέλω σχέσεις.
Και τι κάνει ο Άδαμος, πάει κόντρα στη φύση. Και λέει ο Κύριος, το έχει πει αυτό ο Κύριος, υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχήθησαν από την κοιλιά της μάνας τους. Γεννήθηκαν έτσι. Υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχήθηκαν από μονάχοι τους, δηλαδή πέρασαν τη Θεία Γάρη μέσα τους και από εκεί και πέρα τους ενοχλεί με τον πειρασμό, αλλά έχουν δύναμη του Θεού και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Και υπάρχουν λέει και ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι γιατροί. Τρεις κατηγορίες. Έτσι λέει η Γεγραφή. Ναι. Και όταν λέει ευνούχοι που γεννήθηκαν από την κοιλιά της μάνας του, εννοεί δεν γεννήθηκαν φυσιολογικά όπως όλοι και όλοι οι άντρες. Επίσης υπάρχουν και η άλλη κατηγορία που είπαν «Κύριε μου, σ' αγαπώ, έλα να με βοηθήσεις για να αντιμετωπίσω τη σάρκα μου». Και αυτοί είναι που ευνουχήθηκαν και τη βασιλεία των ουρανών. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γεννήθηκαν από τον υστέρο και ζήτησαν να ευνουχηθούν από τους γιατρούς. Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και ξαναλέω, όσοι ισχυρίζονται το αδύνατο της σάρκας, την αδυναμία της σάρκας, δεν γνωρίζουν ότι οι χριστιανοί, αυτοί που αγαπούν τον Χριστό 100%, δαμάζουν τη σάρκα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτούς λέμε ανθρώπινα είναι αδύνατο, αλλά εάν θέλεις να το γευθείς, μόνο να το γευθείς, να ακολουθείς τον Χριστό, θα διαπιστώσεις τότε ότι είναι δυνατό, θα γίνει και αυτό και είμαστε σε μία κοινωνία σαν τη σημερινή. Βεβαίως. Εδώ όμως υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Ειδικότερα στους νέους και στις νέες, διορθώνω, μπορεί να θέλει κάποιος να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Και έρχεται αυτόματα ο γονιός του και του λέει όχι. Δεν είναι η πορεία σου αυτή. Η πορεία σου είναι να γίνεις δάσκαλος, να γίνεις ένας καλός μηχανικός, να γίνεις ένας επιστήμονας. Φέρνουν κόντρα σε αυτό το νέο γενιά. Πού το θέλει. Να γίνει ο νέος τι. Μοναχός, να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Διότι θα πούνε οι γονείς, η κοινωνία, η γειτονιά μας, μάλλον τι θα πούμε έξω στον κόσμο και γενικά η μητέρα θα πει στο παιδί και ο πατέρας, εγώ δεν σε έφερα στον κόσμο αυτό για να σε κάνω μοναχό, σε έφερα για να γίνεις ένας επιστήμονας, για να κάνεις μια οικογένεια και να συνεχίσεις την παράδοση αυτά που γνωρίζουμε. Τι έχουμε να πούμε στους γονείς αυτούς που σκέπτονται έτσι και στους νέους ή τις νέες που θέλουν να ακολουθήσουν πραγματικά τον δρόμο του Θεού. Αυτό είναι που ρωτάς μία τάξη και σειρά πραγμάτων που ακολουθεί στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους το 1 εκατομμύριο. Είναι φυσική τάξη αυτή. Δηλαδή, ο κανόνας λέει να μπει ο νέος ή η νέα στο γάμο. Κανείς δεν λέει ότι αυτό δεν είναι φυσική τάξη. Πρέπει να μπει μέσα στο γάμο. Και η Εκκλησία το θέλει αυτό. Προκειμένου να είναι ασίδωτη και να διατρέπουν και κινδύνους οι νέοι, προτιμάει το γάμο, έτσι είναι, ευλογημένο είναι, και να προκόψει και να αφήσει και από γόνους πίσω, όπως εύχεται η Εκκλησία μας. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι φυσική τάξη και το είπαμε προηγουμένως. Άρσε και θύγει, επίησε ο Θεός και ευλόγησε αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως δεν έπλασε ο Θεός
ανθρώπους και τους έβαλε σε καταναγκαστικά έργα, σαν τύραννος. Όλοι στο γάμο. Όχι, δεν το έχει πει αυτό. Υπάρχει επιλογή στη ζωή και εδώ στην προκειμένη περίπτωση η επιλογή ονομάζεται εξαίρεση. Όταν στο 1 εκατομμύριο βρίσκεται ένας και λέει θέλω να γίνω μοναχός, αυτό είναι εξαίρεση. Δεν είναι καταστρατήγηση του κανόνα που λέει πρέπει να παντρεύεται ο άνθρωπος. Αλλά είναι εξαίρεση και είναι και σεβασμός στην ελευθερία του ανθρώπου που κάνει αυτή την επιλογή. Λοιπόν, για να ακολουθήσει κανείς την εξαίρεση, πρώτο προσόν είναι να έχει εσωτερικά την πίστη. Να έχει από μέσα του μία εσωτερική παρόνηση. Να το σπρώχνει δυνατά. Να είναι, θα λέγαμε, όπως λέμε και στην Εκκλησία μέσα, καλεσμένος από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το κάνει ο Θεός, επαναλαμβάνω, σε εξαιρέσεις, γιατί εκείνος βλέπει τα βάθη της καρδιάς και αν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει το σταυρό της αγαμίας, και είναι σταυρός η αγαμία, είναι μεγάλο σταυρός η αγαμία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι κλίση από τον Θεό, γιατί είναι μεγάλο σταυρός και τον βοηθάει ο Θεός με τη χάρη του και προχωράει. Μάλιστα. Πάντοτε, όχι μόνο τώρα που το ρωτάς εσύ, αλλά η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται από τότε που όχι μόνο σε εκείνον που αγαπάει τον μοναχισμό, αλλά και σε εκείνον που ζει στον κόσμο να αγαπάει εξαιρετικά τον Χριστό, υπάρχουν 1000 χέρια που πέφτουν επάνω και λένε «Alt me». Όχι. Όντως, είναι πραγματικότητα. Όχι. Όχι με τον Χριστό. Θα παραδώσεις. Όχι, άγαμος, θα σου στρίψει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τα φωνάζει το παρελθόν, γιατί επαναλαμβάνονται. Γιατί γίνονται αυτά. Γιατί αυτοί που προβάλλουν αντίσταση σε αυτόν που αγαπάει και έχει την κλίση να γίνει μοναχός, έχουν άγνοια. Άγνοια 100%. Μάλιστα. Δεύτερον, έχουν την αντίληψη ότι αντιστρατεύονται στη φύση. Σου λέει, κάτσε, η φύση δεν μας λέει άλλα πράγματα. Άλλα μας λέει η φύση. Εσύ κάνεις άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί πας κόντρα στη φύση, σου λένε. Και είναι ένα επιχείρημα που επαναλαμβάνεται και λέγεται συνεχώς. Πας κόντρα στη φύση. Και δεν κάθεται να φιλοσοφείς και να πει, ρε, από τον εαυτό μου καταλαβαίνω, δεν μπορώ να πάω κόντρα στη φύση. Αυτός πώς θα καταφέρει. Αυτό δεν το σκέφτεται. Θα πω και παράδειγμα και θα, αν έχεις να ρωτήσεις, θα ρωτήσεις πάλι. Είχα πάει με ένα φίλο μου στο Άγιον Όρος. Λίγο πριν φτάσει το καΐκι σε μια απόσταση από την αμμουδιά, έβλεπα από πέρα που κάνανε μπάνιο, άνδρες, γυναίκες εκεί. Και γυρίζει και με κοιτάζει και μου λέει, τώρα κατάλαβα ότι αυτοί που εκεί μέσα είναι στα μοναστήρια έχουν το Θεό. Κλεισμένοι εκεί μέσα, αυτοί έχουν το Θεό. Εγώ μόλις είδα τις γυναίκες, λέει, στην παραλία, κόκκινα, πράσινα, άσπρα, ανακατεύθηκα, μου λέει. Άρα, για να μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος με αυτή τη φύση και αυτή την ορμή που σε σπρώχνει, για να έχεις σχέσεις αρχικές και μάλιστα με οποιοδήποτε, δεν γίνεται αλλιώς παρά μόνο να έχεις δύναμη Θεού. Από εκεί το κατάλαβα, μου λέει. Τώρα βγαίνοντας έξω, πήγε πρώτη φορά σε κανόνας. Πήγε να μαζί. Επαναλαμβάνω. Το να γίνεις όπως το έθεσες μοναχός είναι κλίση.
είναι κάλεσμα Θεού. Είναι εσωτερική παρόρμηση. Σε αυτή την περίπτωση, αν όλη η κοινωνία πέσει επάνω για να το εμποδίσει, δεν θα κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο νέος ή η νέα που έχει επιλέξει εκείνο το δρόμο, θα το κάνει, γιατί έχει τη δύναμη του Θεού και είναι πάνω από όλες τις δυνάμεις άλλες. Όποιες είναι αυτές. Σκέψου τώρα, εσύ άφησε το σπίτι, άφησε τα λεπτά, άφησε τις απολαύσεις, άφησε όλες τις ανέσεις της ζωής, όλα τα καλά, όπως τα λέει ο κόσμος, και λες, τα παρατάω, τα κλωτσάω και φεύγω. Είναι εύκολο. Κάντε. Σαφώς δεν είναι εύκολο. Για αυτούς όμως τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν μοναχοί ή μοναχές, πάνε σε μοναστήρια και κατόπιν φεύγουν. Τι έχουμε να πούμε. Τι έχουμε. Και αυτούς. Και κατόπιν φεύγουν. Και κατόπιν φεύγουν. Κάτι τους αρέσει, φεύγουν. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, σε όλες τις περιπτώσεις, σωστό είναι αυτό που λες, μπορεί να και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που πάει ο νέος και να μονάσει. Και το βλέπουμε κάθε ένα-δύο τηλεγόνια που ανεβαίνει στη συνέχεια. Γιατί υπάρχουν εξής παράγοντες. Οι εξής παράγοντες. Είπα προηγουμένως ότι ο νέος όταν πηγαίνει, σηκώνει σαν μοναχός ένα βαρύ σταυρό. Το έθεσα ομό, ένα βαρύ σταυρό. Γιατί η αγαμία είναι βαρύ σταυρός. Έχει να αντιμετωπίσει τα εξής ο μοναχός, εκεί που θα πάει. Πολλοί λένε να κάτσει εδώ, να αγιάσει. Όχι εκεί, εκεί μπορώ και εγώ να αγιάσω. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που θα πάει ο νέος στο μοναστήρι, θα κόψει το εγώ του και δεν θα υπάρχει εγώ. Θα λέει συνεχώς στον ηγούμενο και στους άλλους, ευλογείτε, που σημαίνει κάνω υπακοή, είμαι χωρίς θέλημα και ακούω σε εσάς. Σκληρό, πολύ σκληρό να πεις, τερματίζω το εγώ μου, δεν το παίρνει μέσα. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μιλήσω έτσι σε γλώσσα πολύ ομή, τον αρχίζει και αυτός, ο έξω από εδώ, του βομβαρδίζει το μυαλό, βομβαρδισμό πραγματικό, με όλες τις εικόνες και όλες τις σκέψεις που είχε περάσει από εδώ όταν πριν φύγει. Όλα αυτά τα φέρνει, όχι όπως μας τα φέρνει εμάς εδώ, που βγαίνουμε και βλέπουμε και τα λοιπά. Αυτού σε πολύ πιο δυνατό πόλεμο. Τον πολεμάει. Πολεμάει με το πνεύμα τη σάρκα του. Να το ρίξει. Και άμα το ρίξει, να πω ένα παράδειγμα. Και χρυσό τη σάρκα και άλλα πράγματα. Είχε γονείς. Είχε αδερφές. Πιθανόν να είχε και ορισμένα ευαίσθητα θέματα που ήθελαν να αντιμετώπισε η πληγή από τον κόσμο. Όταν πάει εκεί, του βάζει το μυαλό. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι άρρωστος. Η μάνα σου είναι στα τελευταία της. Η αδερφή σου δεν ξέρω τι άλλο παντρεύτηκε και χώρισε. Πήγαινε γιατί σε έχουν ανάγκη. Το βομβαρδίζει με σκέψεις. Όλα αυτά, ναι. Το βομβαρδίζει. Λοιπόν και κάτω από αυτή την πίεση την φοβερή και τον πόλεμο, σαν άνθρωπος μπορεί να λυγίσει. Άνθρωπος είναι. Δεν παραδίδει εκείνο τον εαυτό του στον γέροντά του εκεί που βρίσκεται στον ηγούμενο, γιατί πρέπει ο μοναχός να παραδοθεί στα χέρια και λογικά του ηγούμενου. Να εξομολογείται και να λέει και την πιο μικρή λεπτεπίλητη σκέψη που τον βασανίζει. Διαφορετικά θα τον τρώει. Κάτω από αυτή λοιπόν το φάσμα των πιέσεων, του πολέμου, αν κάνει κάποια μικρή παραχώρηση, τελείωσε, τα παίρνει και σηκώνει και φέρνει. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια μοναχών που δεν είναι πολλά, που άφησαν το μοναστήρι και έδωσαν τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, πως το λέει ο λαός,
η καλογενική είναι βαριά. Βαριά. Έτσι λέει, για να το λέει, έχει την αλήθεια του. Μάλιστα. Εκεί πηγαίνουμε. Δεν κατηγορούμε ούτε αυτό που άφησε το όρος, γιατί άνθρωπος είναι, και εμείς που είμαστε εδώ πέρα και ζούμε στον κόσμο, κάνουμε χειρότερα και δεν τα βλέπουμε. Δυστυχώς όλοι αυτοί που επικρίνουν την άφρα περίπτωση και την β' περίπτωση των μαλακών κτλ. Κάνουν χειρότερα στον κόσμο μέσα. Αν βλέπουμε τον εαυτό μας, ποιος είναι, δεν θα τολμούσα να λέμε για τον άλλο, γιατί δεν μας περισσεύει χρόνος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άκουσα ένα απόγευμα σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα μεγάλο κανάλι, έναν επιστήμονα, να παραθέτει απόψεις σχετικά με τον αν υπάρχει Θεός και διάβολος. Και είπε, στην Αμερική σπουδαμένος με πτυχία κτλ, δεν θέλω να φέρω το όνομά του, είπε ότι όλα αυτά είναι δημιουργία της φαντασίας των ανθρώπων ή προκατασκευασμένα μέσα από την ίδια τη θρησκεία, από τον Αρχιεπίσκοπο συγκεκριμένα, από τους ιερείς, από τους μεγάλους, διότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι ώστε οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Και παράδειγμα είπε, εάν θέλει παράδειγμα η κυβέρνηση να περάσει ένα φόρο μεγάλους ανθρώπους, μπορεί να συνεννοηθεί, λέει, ακόμα το σώμα του, είπε, και με εκπροσώπους της Εκκλησίας, να γίνει κάτι εκκλησιαστικό, έτσι ώστε να πει ο ποιμενάρχης, ο μεγάλος, ο αρχιεπίσκοπος ή και οι μητροπολίτες στις εκκλησίες σιγά σιγά κατά καιρούς μετανοείται, ήρθε η ώρα του Κυρίου, ο κόσμος θα είναι δηλαδή στραμμένος προς τα γη και οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά τους, οι πολιτικοί λένε, γιατί ο κόσμος είναι στραμμένος προς τα γη, άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα ψέμα που σας λένε ότι ο άνθρωπος από μόνος του μπορεί να επιβιώσει, έτσι είπε, και όλα αυτά είναι δημιουργήματα της φαντασίας, δηλαδή ότι κάπου πρέπει να πιστεύει ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα, αλλά όχι με κατεύθυνση. Έτσι είπε αυτός ο επιστήμονας Έλληνας στην Αμερική. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα. Μπορεί να ακούγονται αυτά, όχι μόνο από αυτόν και από άλλους. Εγώ θα πω ότι είναι ανιστόρητος αυτός που το πήγε το πράγμα. Αγνοεί την ιστορία. Να εξηγήσω. Η Εκκλησία από την εποχή του Ιησού Χριστού που την διαίδρυσε πάντα βρίσκεται υποδιωγμό. Δεν έχει ανάγκη να σταθεί σαν δεκανίκη κανενός πολιτικού. Κανενός πολιτικού. Μέσα στην πορεία των αιώνων, αν ανοίξουμε πρώτα τη γραφή, θα δούμε ότι αυτοί που κοντραρίστηκαν με τον Χριστό ήταν η πολιτεία, οι επίσημοι κυβερνώντες Εβραίοι. Αυτοί και τον κρέμασαν. Ένα. Η διάδοχοι του Χριστού, οι Απόστολοι, κανένα άρχοντα επίγειο δεν τον αντιμετώπισαν χωρίς να είναι εχθρός τους. Όχι φίλος, αλλά εχθρός. Άλλωστε τους είχε δώσει το μήνυμα Χριστός. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλείς. Θα σας δικάσουν, θα σας μαστιγώσουν, θα σας φυλακίσουν. Αυτά όλα πήραν, έλαβαν χώρα, έγιναν, πραγματοποιήθηκαν. Προχωράμε. Και βλέπουμε αυτοκράτορα της Ρώμης, Διοκλητιανός, Μαξιμιανός, Ιουλιανός και μια χωρία από τους αυτοκράτορες, που όχι μόνο ήσαν εχθροί, αλλά και πελέκησαν χριστιανούς. Κατά εκατομμύρια έφευγαν
οι μάρτυρες την εποχή των διωγμών, κάτω από το μαχαίρι των Δημίων που είχαν πάρει εντολή από αυτοκράτορες. Να έρθουμε και στη σύγχρονη και στην τυποκρατία, θα δούμε τα ίδια πράγματα. Να πάμε και στην Ρωσία του 27, του 1927 μέχρι εποχή Κορμπατσόφ, θα δούμε και εκεί να γίνουν, να οδηγούνται στο παραπέτασμα, να παίρνουν στις φυλακές, να σκοτώνονται, να κάνουν. Η Εκκλησία ήταν και είναι εχθρός στην πολιτεία. Και το λέω αυτό, θα μου πεις, και η σημερινή, βέβαια και κηρυγμένα, δημόσια, δεν λέει κανείς την προχωρήση Εκκλησία σήμερα. Σήμερα ζούμε εν ειρήνη. Και υπάρχει σχέση της Εκκλησίας με την πολιτεία σήμερα. Όμως άλλος είναι ο δρόμος της Εκκλησίας και άλλος είναι ο δρόμος της πολιτείας. Η πολιτεία έχει χρέος να παρέχει τα προστοζήν, εργασία στους ανθρώπους. Αυτό τι νοιάζει για την Εκκλησία, να έχουν να φάνε οι πιστοί. Όμως δεν είναι η Εκκλησία πολιτεία εγκόσμια, είναι πολιτεία ουράνια. Η μεν εγκόσμια πολιτεία έχει νόμους ανθρώπινους που είναι κατασκευάσματα του ανθρώπινου μυαλού, όμως έχει να πει και εδώ η ιστορία τα εξής, ότι σε κάποια στιγμή του χρόνου σταματήσανε οι φόνοι που γινούσαν ένα σωρό φόνοι πάνω στις θυσίες, να μην υπολογίζει ο άνδρας τη γυναίκα και λοιπά, όλα αυτά εν ονόματι του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός ήταν φιλάνθρωπος και εξίσου τους ανθρώπους όλους. Τους έφερε σε άνδρα, γυναίκα, πλούσιο, φτωχό, γέρο, μικρό, όλοι μπροστά στο μάτι του Θεού είναι ίσοι. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Δεν είναι η Εκκλησία και η θρησκεία όπιο του λαού. Όπιο είναι το αντίθετο. Είναι εκείνος που επινόησε αυτή την οτροπία να την περάσει σαν μήνυμα για να πολεμήσει την Εκκλησία. Τελειώνοντας, θέλω να αποδοξήσω πάνω σε αυτό. Πόσα χρόνια είναι η Εκκλησία? 2002. Από τότε που ήρθε ο Χριστός. Από πότε ακούστηκε αυτό την όπλη του λαού? 2002 χρόνια. Και πριν, αλλά εγώ μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Με αυτό το επιχείρημα πολεμείται η Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, δεν κουνιέται από τις βάσεις της και ούτε θα κουνηθεί. Όσοι νέρονες, διώχτες δηλαδή ενώ του χριστιανισμού και γεννηθούν, και όσοι επιστήμονες. Οι επιστήμονες που μπορεί να ισχυριστούν κάτι τέτοιο, δεν είναι επιστήμονες. Μπορεί να είναι επιστήμονες στην επιστήμη τους, καλοί γιατροί μπορεί να είναι, καλοί αστροναύτες μπορεί να είναι, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία και με την θρησκεία. Εκεί προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποια δικαιολόγητα προσωπικά. Κάποια δικαιολόγητα προσωπικά. Και ας που θέλει να τα δικαιολογήσει, δημιουργεί το παραμύθι, η Εκκλησία και η θρησκεία είναι όπλα του λαού. Μάλιστα. Δεν θα ήταν όμως και καλύτερο ο ίδιος ο Θεός ή Ιησούς, το ίδιο πράγμα που είναι, να δείξει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ότι υπάρχει. Γιατί περί ανυπαρξίας του Θεού, του Ιησού, γίνεται λόγος πολλής. Ανυπαρξίας του Θεού, ότι δεν υπάρχει Θεός, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, γίνεται λόγος πολλής. Δηλαδή, γυρίζουμε πάλι σε μερικούς τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, κάποιος μπορεί να έχει πάλι την ευγενή απορία και να πει καλά όλα αυτά, ωραία, εγώ δεν είδα
πρέπει να δω με τα μάτια μου για να πιστέψω. Είναι και μια μέρα ανθρώπων τέτοιων που έχει και αυτή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών για εμάς εδώ που κάνουμε τη συζήτηση, έχει και αυτή τα δίκαια του εντός εισαγωγικών. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να το δουν χειροπιαστό το θαύμα. Δηλαδή, σου λέει, δεν το είδα, τι, ό,τι και να μου πεις, ωραία όλα αυτά, η ψυχή μας αγαλιάζει, κάνει, αλλά δεν έχουν διάθεση. Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα. Αυτοί που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο δεν έχουν διάθεση να πιστέψουν. Γιατί? Όμως, να πω ότι δεν έχουν και νου. Να πω ότι δεν έχουν και νου. Να μας δικαιολογήσουν αυτά που εμείς βλέπουμε μέρα και νύχτα με τα μάτια μας, πώς έχουν γίνει. Ένα. Δεύτερον, οι επιστήμονες όλων των εποχών και ειδικά σήμερα που έχουν τελειοποιηθεί τα μέσα, διαπιστώνουν και επιβεβαιώνουν ότι και τάξη υπάρχει στο σύμπαν και αρμονία και οι αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε ουράνιο σώμα είναι μετρημένες με μαθηματική ακρίβεια. Ναι. Αυτά λένε οι επιστήμονες. Είναι διαπιστωμένα. Ωραία. Άρα υπάρχει κάποιος νους απόλυτος που τα έχει μετρήσει με απόλυτη ακρίβεια. Ποιος είναι αυτός ο νους? Άλλοι το λένε, κάποιοι το λένε. Ποιος είναι? Δύναμη. Ωραία, δηλαδή δεν είναι Θεός. Άλλοι το λένε ο Θεός. Ο Θεός, τέλειο, Θεός. Έτσι. Ή ανώτερη τοπής ή Θεός, αυτό ίδιο πράγμα. Δεν λες και δεν λες τίποτα άλλο. Και να σε απαντήσω, να σε πω γιατί το λένε ανώτερη δύναμη. Γιατί? Και όχι ως συγκεκριμένα. Ο Θεός. Δεν το λένε έτσι. Όχι. Το θέλουν ένα αφηρημένο για να μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Άμα το πούνε ο Θεός, μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο πια. Αν παραδείγμα ο Θεός... Αποκαλύπτει τα πιστεύω τόσο. Από εκεί πέρα, λέμε ο Θεός, συγκεκριμένα μπαίνει πια σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει κάποια σχέση. Τον βλέπω, με βλέπει, μιλάει, του μιλάω, τον κάνω, μου ζητάει ορισμένα πράγματα. Δεν θέλω να αποδεχτώ και ένα πράγματα από, ότι υπάρχει και με βλέπει. Γι' αυτό δεν είναι ανώτερη δύναμη. Ναι, ανώτερη δύναμη είναι μακριά, πολύ μακριά. Ναι, πέρα, πολύ μακριά. Μπορεί να είναι πολλά γενιά. Αν πω ο Θανάσης, τον βλέπω δίπλα μου. Μάλιστα. Και συζητάω, μαζί το συζητάω τώρα. Αυτή τη σχέση, την προσωπική, τέτα-τέτ, δεν τη θέλουν. Γιατί υπάρχει έλεγχο σε αυτή τη θέση που λέμε τώρα εδώ πέρα. Και κάτι ακόμα πάνω στο θέμα ύπαρξη Θεού. Έχεις πάει προφανώς σε κήπο μεγάλο, βλέπεις Μενεξέ, Τριαντάφυλλο, Γαρίφαλο, ας πούμε Τουλίπα, ένα πλήθος απάνθρωπο. Έτσι. Και λίγο παραπέρα, Κερασιά, Μιλιά, Βλαδιά, το καθεξής. Αυτή η ποικιλία που παρατηρούμε είναι ποικιλία που προέρχεται από άλλο χώμα το ένα, από άλλο χώμα το άλλο ή από το ίδιο χώμα. Από το ίδιο χώμα. Αυτή η διαφορά αποφύλλεται και έχουν την ποικιλία. Στο χημικό εργαστήριο που έχει κάπου, που είναι ρίζες, κάθε δέντρο. Υπάρχουν εκεί νόμοι βαλμένοι μέσα, ώστε να δει το ένα μήλο, το άλλο να δει καρπούς, το άλλο να δει γαρίφαλο, το άλλο αυτό. Φυσικοί νόμοι, το λένε και οι επιστήμονες. Έτσι. Νόμοι χωρίς μυαλό υπάρχουνε. Και αυτό μυαλό ποιο είναι? Εδώ είναι. Γιατί είπα προηγουμένως ότι... Συγκεκριμένο. Είπα προηγουμένως, είπε άφρον, άνθρωπος δηλαδή χωρίς μυαλό, ουκέστη Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Έτσι είπε ο άνθρωπος που δεν έχει μυαλό. Θες που έχει μυαλό, λέει,
υπάρχει Θεός. Για να, γιατί να, κοίταξε, μιλάνε όλα. Λέει και κάποιος Άγιος Εκκλησίας, κοιτάω τον ουρανό και μου λέει τα άστρα, μας έπλασε ο Θεός. Κοιτάω τα ποτάμια, το ίδιο μου λέει. Κοιτάω τα ψάρια, μου λέει το ίδιο. Και εσύ που έχεις μυαλό άνθρωπο, λες, δεν υπάρχει Θεός. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Για αυτούς που, τους ανθρώπους που πάνε και εξομολογούνται, αλλά θέλουν και τη γνώμη μιας αστρολόγου. Τι έχουμε να πούμε. Και το διάβαζα αυτό το πράγμα, σε Γερμανοί επιστήμονες, το διάβαζα σε ένα βιβλίο. Θα το βρω, μια, όχι ομάδα, Γερμανοί επιστήμονες, λέγανε ότι προσοχή από αυτούς που λέγονται αστρολόγοι. Είναι απατεώνες. Μήπως το έχω μαζί μου τώρα, όχι μόνο. Το έγραφα εγώ, για να το έχω να το θυμάμαι. Αλλά δεν... Αν μπορείτε να μας το πείτε με δικά σας. Όχι, συνιστούσαν οι επιστήμονες. Συνιστούσαν. Ναι, όχι. Άλλο λέει, εμείς είμαστε αστρολόγοι. Τα άστρα δεν είναι τέτοια πράγματα ποτέ. Ότι τα άστρα μπορεί να μαρτυρούν κάποια φυσική γενεαλογία, πάνω στη φύση δηλαδή επίδραση, ναι, αλλά να μαρτυρούν τι θα κάνει ο Α άνθρωπος, τι ο Β, τι ο Γ που θα καταλήξει, αυτά είναι αδιανόητα. Και όμως μερικούς που άνθρωποι που πηγαίνουν μερικοί έχουν και αυτή τις μαρτυρίες τις δικές τους που λένε ότι βγαίνει, δηλαδή μου είπε κάτι η αστρολόγος και μου βγήκε. Είναι αφενής. Για αυτούς που κοιτάνε τα χαρτιά. Το ίδιο πράγμα. Είναι απάτη. Γιατί υπάρχουν ακόμα και στο. Είναι απάτη. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε τόσα τυχερά παιδιά που δεν τα βρίσκαν όλα για τα πράγματα. Δεν τα βρίσκονται οι ίδιοι. Σωστά. Αλλήμονο σε εμά. Για του πιο απλού άνθρωπου που. Του αφελεί. Του αφελεί. Δεν είναι μήπω απλού. Γιατί άλλο αφελεί. Δεν είναι άνθρωποι όμω. Γιατί κύριε Κώστα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουμε και εγώ και εσεί και όλοι. Και κάποιοι άλλοι που τους βλέπουμε και στην εκκλησία μας κάθε Κυριακή όποτε είναι, και όμως στο σπίτι τους κάποια στιγμή με την γειτόνισσα θα πούν τον καφέ. Είναι και αυτοί αφελείς, κύριε Αράβο. Αφελέστατε. Λοιπόν, μου έτυχε. Όχι, μου έτυχε. Κάποιο πρόσωπο βγήκε στην τηλεόραση και είπε: λύνω τα μάτια. Και συνέπεσε το τηλέφωνο του να ταιριάζει στα ψηφία μου το δικό μου, παρά μια μονάδα. Και να παίρνει το δικό μου τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει, μα αφού λύνει τα μάτια μας, βρε άνθρωπε του Θεού. Σατανάς υπάρχει. Κανείς δεν αντιλέγει ότι υπάρχει Σατανάς. Αλλά υπάρχει ο Χριστός, που ήρθε να καταργήσει τη δύναμη του Σατανά. Και καταργείται όταν εσύ ανοίξει σωστές σχέσεις με τον Ιησού Χριστό, που είναι η Εκκλησία του. Αλλιώς δεν γίνεται να ανοίξει τα μάτια. Χειρότερα θα πας, καλύτερα δεν πας. Μάλιστα. Όταν λέμε μάγια, λέμε το διάβολο τον ίδιο που εργάζεται για να κάνει κακό στον άνθρωπο. Εσύ την λέμε, τι κάνεις, πας, ο διάβολος βγάζει τον διάβολο. Λέει ο Κύριος, του κατηγορήσαν τον Χριστό και του είπανε, μην το πιστεύετε ότι αυτά που κάνει, που βλέπετε και κάνει τα θαύματα, με τη δύναμη λέει του εξετανάτα θα τα βγάζει. Και λέει ο Κύριος, αν ο Σατανάς κάνει κακό στον Σατανά, μπορεί να σταθεί η βασιλεία του. Κρεμίζεται, γίνεται κομμάτι. Ένα σπίτι που ο καθένας κάνει τι θέλει, στέκει. Δεν στέκει το σπίτι. Έτσι είναι. Θα πρέπει να πας στο Χριστό, να σου δώσει τη δύναμη και από εκεί πέρα μάγια δεν υπάρχουν. Τελείωσε. Είναι αμεληταία. Τερμάτσα. Θα σε ενοχλούν, θα σε κάνουν, θα σε πειράζουν. Ο αριθμός 666 είναι μαγικός αριθμός, εντός εισαγωγικών. Αριθμός. Κοινός αριθμός είναι. Άλλο να πούμε αυτό που λέει η Αποκάλυψη ότι θα είναι μια σφραγίδα εκ μέρους του Σατανά προς τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, να σφραγίσει αν το δεχτούν για να πάρουν να φάνε μεθαύριο, και άλλο να πεις ότι γράφω ένα νούμερο 666 είναι μαγικός. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Μάλιστα. Το 666 είναι νούμερο απλό.
Αν όμως αυτό το χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος, γιατί θα το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή για να επηρεάσει ανθρώπους, για να φάνε, για να υποκουλήσουν και να μην κάνουν, όπως λέει η Αποκάλυψη, αυτό και αλλάζει το θέμα. Τότε θα σου πει, πάρ' το αυτό, προσκύνησέ με το 666, αλλιώς δεν έχεις να φας. Από εκεί πέρα είναι του πονιού. Δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι που θα, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Πλήθος. Πλήθη. Πλήθη. Η εκκλησία τότε λέει, η Αποκάλυψη θα είναι η εκκλησία του βουνού. Δηλαδή. Δηλαδή δεν θα έχουν να φάνε στον κόσμο, θα τρώνε μόνο αυτοί που θα παίρνουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου, το 666 όπως είπες. Και αφού δεν θα έχουν να φάνε στον κόσμο, θα πηγαίνουν στο βουνό να βρίσκουν χόρτα να τρώνε. Και ρίζες από δέντρα, όπως γίνονταν τα παλιά τα χρόνια. Εκεί θα φτάσει κάποια εποχή η εκκλησία μας. Πια την ξέρει μόνο ο Κύριος. Σχετικά την εποχή, για αυτούς που βγαίνουν και δίνουν ημερομηνίες καμιά φορά. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Που λένε ότι του 2006 ίσως γίνει πόλεμος, το 2007 ίσως γίνει εκείνο, ίσως γίνει τώρα. Τι έχουν να πούμε. Αυτά είναι όλα από τον Κύριο από μένα. Λέει θα ακούτε πολέμους, θα ακούτε καταστασίες, θα ακούτε ένα έθνη επί έθνη βασιλείας επί βασιλείας κλπ. Να μην πιστέψετε ότι τότε είναι το τέλος. Αυτά τα ξέρει μόνο ο πατέρας μου και εγώ, λέει ο Κύριος. Καθαρά πράγματα, δεν τα ξέρω εγώ και ο πατέρας μου. Τώρα, εγώ άνθρωπος, έχω την ικανότητα να ξέρω πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία ή πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Άλλωστε ο Αντίχριστος υπάρχει. Όχι όμως με την έννοια που το λέει η Αποκάλυψη. Αλλά ποια είναι. Με την έννοια ότι έχει περάσει στον κόσμο μέσα το πνεύμα του Αντιχρίστου. Πορνεία, μοιχεία, αδικία, κλέψιμο, σφαγέ, όλα αυτά δεν του πονηρού. Είναι αποτελέσματα του πνεύματος του Αντιχρίστου που βασιλεύει στον κόσμο. Μάλιστα. Ο Αντίχριστος υπάρχει στον κόσμο. Και κάνει μετάγγιση από τη δική του σκέψη εμάς μέσα. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτός είναι ο Αντίχριστος που τον δέχονται ορισμένοι και τον εφαρμόζουν και τον κάνουν. Όχι όμως σαν πρόσωπο που το περιμένουμε. Δεν θα είναι πρόσωπο, λέτε. Πρόσωπο θα είναι. Πρόσωπο θα έρθει, όταν θα έρθει. Όταν θα έρθει. Πρόσωπο με δύναμη, με μια δύναμη, με δύναμη αρχισατανά. Και θα είναι και μάλιστα και άρχοντας. Δεν θα είναι μόνο ένα απλό πρόσωπο. Άρχοντας που θα βασιλεύει. Θα επιβάλλει τη δική του δύναμη και κυριαρχία με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου και όλων των στρατανάδων. Αυτό είναι ο αντίκτυπο που περιμένουμε να έρθει. Και θα καλέσει να το προσκυνήσουν. Και όσο προσκυνήσουν θα έχουν να φάνε. Όσο προσκυνήσουν θα έχουν να φάνε. Θα μαρτυρήσουν. Θα είναι, λένε οι πατέρες, θα είναι οι ανώτεροι όλων των εποχών μάρτυρες. Αυτοί που θα πούν το όχι στον Αντίχριστο. Τόσο πολύ, ε. Οι ανώτεροι, βεβαίως. Έτσι. Πώς θα γίνει. Γιατί θα είναι τέτοια μεγάλη δύναμη που για να αντιμετωπίσουν πρέπει να οδηγηθούν σε μαρτύριο και σε θάνατο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση και ορισμένοι από τους κληρικούς να γυρίσουν υπέρ του Αντιχρίστου. Πάντοτε υπάρχουν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντοτε να υπάρχουν αυτά. Πάντοτε υπάρχουν. Αν δεν κάνει εξαίρεση πάνω σε αυτό να πει ότι όσοι όλοι. Όχι, από όλες τις τάξεις των ανθρώπων θα πούνε ναι και από όλες θα πούνε όχι. Μόνο που θα είναι λίγοι και εκλεκτοί του όχι και πολλοί του ναι. Αυτό το έχει πει ο Κύριος. Πολλοί εκλεκτοί, ολίγοι εκλεκτοί. Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζουν οι ξένες δυνάμεις ή πονηρές δυνάμεις. Αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν. Δεν τα γνωρίζουν. Υπάρχουν οι βαθιά μεμοιημένοι αυτοί που καταστρώνουν και τα σχέδια του διαβόλου. Τότε ποιος όχι ο από τώρα, από αιώνες. Ναι. Τότε ποιος ο λόγος να μην καταστρατηγήσουν καταστάσεις, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, ομοίως όπως είναι, και να εφαρμόσουν σιγά σιγά πράγματα της Αποκάλυψης. Τα εφαρμόζουν. Με δυναμικές. Τα εφαρμόζουν. Έτσι ώστε ο κόσμος αδύναμος οικονομικά γιατί κοιτάει μόνο το πώς θα κάνει. Ναι, μόνο να φάει κοιτάει. Μόνο να φάει κοιτάει. Τα εφαρμόζουν γιατί λέμε τώρα πάμε καλά. Δηλαδή αυτό που εφαρμόζεται, άρα αυτόματα ο κόσμος πάει μετά στην Αποκάλυψη και λέει: κοίτα, αυτό το πράγμα έγινε. Να, λέει, έγινε. Αυτό υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Ή έρχεται από μόνο του και εμείς φανταζόμαστε ότι είναι αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτά είναι προφητευμένα και προδιαγραμμένα. Πώς, με τι τρόπο, να όπως ο γιατρός βλέπει μια αρρώστια, πού θα φτάσει και σου λέει: αυτός θα πεθάνει. Ο Κύριος μας έχει κάνει την πρόγνωση, ότι αυτά θα γίνουν κάποια εποχή. Απλώς πρόγνωση. Όχι όμως ότι καλά και σε όλοι κάνετε τα, μην τα κάνετε.
για να είστε εντάξει. Αφού υπάρχει επιλογή, θέμα επιλογή σήμερα. Αυτή δεν είναι η στρατηγική, ποτέ ο κύριος. Γι' αυτό και ο ένας λέει εγώ σε αρνούμε και ο άλλος λέει εγώ σε θέλω και με θυσία ακόμα στο Χριστό. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα ότι είμαστε βολεψάκηδες. Τι εννοώ με αυτό. Καλό σε Χριστέ μου. Έχω να φάω, έχω να ντυθώ, έχω να παραπεράσω. Σε ευχαριστώ, χίλιες δόξες δάξεις. Έτσι και καταλάβουμε ότι ο Χριστός ζητάει και θυσία, όποια θυσία και είναι αυτή, λέμε δεν μας κάνεις, κάνεις την πάντα. Δεν σε ξέρουμε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από τη δική μας κοινωνία έτσι ζει. Και η άγνοια, η οποία βασιλεύει μέσα στους χριστιανούς βαπτισμένους, είναι άπειρη, απεριόριστη. Δεν ξέρω ποιος προφήτης, ποιος μεγάλος θα βγει, λένε θα θηλιάσει. Και έτσι το λέει η γραφή. Θηλίας, για να αποκαταστήσει λέει, την τάξη στον κόσμο. Θα φάει επίδη όμως από τη θηλία. Λέει πεθάνει ή από τη θηλία. Σε έναν κόσμο τέτοιο θα έρθει από τη θηλία. Θα κηρύξει, θα έχει τους εκλεκτούς του, θα δίνει του Χριστού οι εκλεκτοί και μετά θα κλείσει η αυλαία, θα έχουν δεύτερα παρουσία. Οπότε βλέπεις υπάρχουν αυτά και δεν κάνουμε να υπάρχει παραλαμβάνω σκοτάδι στον κόσμο. Δεν θέλει να ανοίξει ούτε τη γραφή, ούτε να μελετήσει βίους Αγίων, να δει τα μαρτύρια που έχουν περάσει Άγιοι. Έπειτα δεν θέλει και τον συνάνθρωπό του που εκεί πέρα όλα είναι δυνατά και όλα γίνονται. Ή καμιά φορά θέλει να τα ακούει κάπου κάπου και αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι λίγο να τα ακούει, να του έρχονται κάποιες αναλαμπές και μετά ξανά πάει τα ίδια. Για να έχει κυκλοπαιδική γνώση, θα λέγαμε, απλώς έτσι. Απλά. Ναι, όχι, σε θυσία δεν υποβάλλεται. Σε θυσία, άντε να βρούμε 3% να υπάρχουν και με το ζόρι 1% που να δέχονται τη θυσία που ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Να λάβεις πόσο στην εκκλησία οι περισσότεροι που πηγαίνουμε. Πάμε για να πούμε ότι τα έχουμε καλά με τον Χριστό. Όχι για να κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Το γεννηθεί το θέλημά σου. Για να του πούμε, ξέρεις, ήρθαμε, μας είπες να έρθουμε. Ήρθαμε. Καλό είναι γι' αυτό. Αλλά για να υποβληθούμε στις θυσίες που ζητάει ο Χριστός και να πούμε και στις μερικές θυσίες. Γραφή μελέτης γίνεται. Προσευχή στο σπίτι και πρωί και βράδυ σε τακτές ώρες, να μην πω και το μεσημέρι, αλλά πρωί και βράδυ τακτές ώρες, γίνεται. Υπάρχει επίσκεψη στον άρρωστο ή στο φτωχό. Αυτά είναι βασικά πράγματα που τα λέει ο Χριστός. Πόσοι από εμάς τα κάνουν. Πόσοι. Αυτές είναι θυσίες που μπορεί να γίνουν. Και όμως δεν τις κάνουν. Και μετά λέμε ήρθα Χριστέ μου να προσευχηθώ στην εκκλησία. Δεν ακούει ο Θεός σε τέτοια προσευχή. Άμα δεν γίνονται αυτά προσευχή δεν ακούει. Η προσευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και η ελεημοσύνη, αν δεν υπάρχει, δεν ακούει ο Θεός. Όλα αυτά που δένουν μαζί που λέτε. Δεν γίνεται χωρίς αυτά προσευχή. Πώς το κάνουμε. Μισά πράγματα. Κάποτε είχα έναν συνάδελφο, ο οποίος είχε συγκλονιστεί από ένα περιστατικό. Περιστατικό ζωντανό, το είδε με τα μάτια του. Το είδε, αλλά δεν άλλαζε. Θα το πω. Κάποιος είχε ένα πρόβλημα, καυτό σπίτι μέσα, βάδιζε ο συνάνθρωπός του για τον τάφο από μια πολύ βαριά αρρώστια. Το πλησιάζει και το συνάνθρωπο εκείνο, όχι τον άρρωστο βαριά, τον άλλο που τον περιμένει. Τι κάνει, πώς πάει ο άνθρωπός σου και λοιπά, του λέγανε. Έλεγε ότι δεν πάει καλά, θα πεθάνει και τα ρέστα. Είχε την πιο χοντρή αρρώστια μέσα από τις αρρώστιες. Και φτάσει στο χείλος της Αβύσσου. Άντε, λέει, τι γίνεται, πώς πάει, μια μέρα το ρωτήσαμε. Λέει, ξέρεις, κάποιος γέροντας που είχα πάει, τους είπε εκείνος, μου είπε ότι θα γίνει καλά. Έγινε αυτό που έγινε. Και τρίβανε τη μούρη του και γυρίζουν και του λένε οι άλλοι. Ρε εσύ, Τάσο το όνομά του ήτανε. Είδες. Άλλαξε κι εσύ. Κάνε κάτι. Εγώ σε αυτήν την ηλικία δεν αλλάζω με σοβέζικα πράγματα. Δεν κάνω. Ή θα γίνω χριστιανός ή θα είμαι αυτός που είμαι.
ιδιαίτερη τη θυσία. Είναι φοβερό πράγμα, η θυσία. Η θυσία είχε γλύκα όμως. Έχει και γλύκα. Δουλεύεις, δεν δουλεύεις. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Κουράζεσαι. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Όταν αμείβεσαι, ικανοποιείσαι. Πάλι, όπως όλοι, γνωστό. Ναι, μπράβο. Θέλω να καταλήξω ότι χωρίς να κοπιάσεις, δεν αισθάνεσαι ικανοποίηση. Και ο κύριος κάτι ανάλογο ζητάει από εμένα. Κάνε ένα κόπο και για μένα, σου λέει, που δεν είναι για μένα, για σένα στην ουσία. Άμα κάνεις τον κόπο αυτό, θα δεις ότι εσύ θα έχεις το καλό, όχι εκατοπλάσιο, εκατομμυριοπλάσιο. Αλλά δεν υποβάλλεις τον κόπο να πει, κάτσε να το κάνω, μωρέ, μήπως αυτό που λέει είναι και αλήθεια. Μήπως, στο μήπως, ούτε και αυτό δεν δέχεται. Ενώ σε όλα τα άλλα, υποβάλλεις τον κόπο. Δηλαδή, αγάπη Χριστού σήμερα υπάρχει, όχι με δεκατό. Όχι από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο. Και θα μπορούσε να υπάρξει σύμφωνα με αυτά τα οποία όσο μπορούμε να δείξουμε. Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει, λέτε εσείς. Υπάρχει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό το πολύ μικρό ποσοστό λέει εγώ και τη ζωή μου την ξεγράφω. Για σένα, Χριστέ. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό το μικρό ποσοστό όμως μήπως πρέπει να... επειδή το πέρασε αυτό το πράγμα, μήπως πρέπει να δώσει και σε κάποιους σιγά σιγά προς τα έξω. Μήνυμα. Το μήνυμα. Το δίνει. Το δίνει. Το δίνει το μήνυμα. Αλλήμωνα το βγαίνει και μόνο του. Ο άλλος βλέπει τον άλλον, τον καλοκοιτάζει, τον κρίνει και παίρνει το μήνυμά του. Θα το πω και αυτό, δεν πειράζει. Κάποτε ήμουν σε ένα σχολείο στα Γαλλία. Σκεφτόμουν να έρθω στο Παπαδί. Όμως, μέσα στο συλλογισμό μου, σκεφτόμουν κάποιον συνάδελφο που δεν είχαμε τα ίδια φρονήματα, πολιτικά κυρίως φρονήματα. Σκέφτηκα τώρα να πάω, θα έχω τριβές. Θα μου λέει ότι πιστεύω, ότι εσύ είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς. Πώς θα πάω όλα αυτά. Ήρθα. Πέρασε ένα εξάμεινο, δεν μου είχε πει τίποτα. Μου λέει, έλα Κώστα εδώ, μου λέει, να σου πω κάτι. Σε παρακολουθούσα αυτό το διάστημα όλο. Προσπαθούσα να δω να κανένα έτσι παραστράτημα να μπορώ να σε ελέγξω. Δεν είδα. Άνθρωπος είναι. Έχω ένα σωρό μέσα μου. Αυτός δεν τα είδε μέσα μου. Έβλεπε τα έξω μόνο. Μάλιστα. Θέλω να σου πω προηγουμένως. Το μήνυμα περνάει. Πάνω σε αυτό σου μιλάω. Μου λέει να δώσω ένα μήνυμα. Και σου λέω το βλέπει ο άλλος, παρακολουθεί. Και περνάει το μήνυμα χωρίς να μιλάς. Δεν είναι και να μιλάς για να δώσω μήνυμα. Άμα προσέχεις λίγο, το μήνυμα δίνεται. Έτσι διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Πήγαινε άλλο στο μαρτύριο, ο χριστιανός, έβλεπε το δίμιο και έλεγε «Σε αγαπώ ο χριστιανός» στο δίμιο. Φτάνει να σου πω το εξής. Πρέπει να είναι ο Άγιος Λογκίνος αυτό. Είδε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, τον φύλαγε να μην τον κλέψουν οι μαθητές, κουνήθηκε η γη, έσβησε ο ήλιος για ένα διάστημα, Θεός είναι, και τα παρατάει και φεύγει ο Λογκίνος και έγινε χριστιανός. Στέλνει οι Εβραίοι να τον πιάσουν, χωρίς να ξέρουν όμως στην οποία τους ποιος είναι ο Λογκίνος. Πέφτουν στο σπίτι πάνω του Λογκίνου, ανοίγει την πόρτα και περάστε. Δίνει εντολή στους δικούς του να στρώσει το τραπέζι σε αυτούς που μπήκαν, τους φιλοξενήσει. Μία, δύο, τρεις ημέρες, αν δεν απατώμε. Στο τέλος λέει, εγώ είμαι ο Λογκίνος. Εμείς χέρι δεν ακουμπάμε πάνω σου εκεί πέρα. Να σε σκοτώσουμε. Όχι. Εγώ είμαι καλεσμένος από εσάς που ήρθατε εδώ πέρα, στην ουράνια τράπεζα.
Όταν εσείς βάλατε εδώ το μαχαίρι, εγώ θα πάω σε αυτό το τραπέζι πάνω ψηλά. Μη μου στερείτε εκείνη τη δόξα τη μεγάλη να είμαι και να τρώω μαζί με τον Κύριο στη Βασιλεία των Ουρανών. Μεγάλο. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι κυρίως η μαρτυρία δίνεται με έργο και όχι με λόγο. Και το έργο είναι δώρο του Θεού. Και ο λόγος είναι δώρο του Θεού. Αλλά και ο Κύριος, αν πέρασε το μήνυμα, το πέρασε από τα έργα του Κύριος. Είναι εκείνος που επίησε και μετά έδιδαξε πρώτος. Για αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον ήχο του Θεού στην Εκκλησία, κάθε Κυριακή, και πάνε με σκοπό, ναι μεν, να ακούσουν τα λόγια του Παπά, λένε, παράλληλα έχουν στο μυαλό τους να πάνε εδώ, δηλαδή φεύγουν στο σπίτι, μπορεί να πούν στη γυναίκα τους και εγώ, ή να το έχουν ήδη, έτσι, κάθε Κυριακή. Ναι, θα πάνε εδώ, το φίλο μου, τον Μπάρμπα Μίσο, τον Μπάρμπα Γιώργο, τον Μπάρμπα Νίκο, θα βρεθούμε και στην Εκκλησία, θα τα βρούμε λίγο, θα γυρίσω στο σπιτάκι μου, θα δω και λίγο τηλεόραση, θα πάω, μια χαρά το σταυρούλι μου κάνω, τελείωσε. Τι έχω μέσα από του ανθρώπου που έχουν και κάποια μεγάλη ηλικία και υποτίθεται πω έχουν περάσει και πολλά βάσανα στη ζωή του, έτσι πέραν. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό που λέτε εσεί. Ξύνα αυτό που λέτε εσεί. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί εγώ θα πω το εξή. Σε αυτή τη διάμορφη. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν ενοχλείται καθόλου. Καλό περνάει. Καλοπερνάει. Ένας άλλος που αγαπάει τον Χριστό ενδέχεται και έτσι είναι να έχει προβλήματα. Και μικρά και μεγάλα και πολύ μεγάλα. Γιατί δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει προβλήματα. Είτε από τον προσωπικό για τον εαυτό του, είτε από τον κόσμο έξω, είτε από τον διάβολο. Δεν γίνεται χωρίς να έχει προβλήματα. Μάλιστα. Γιατί χωρίς τα προβλήματα δεν υπάρχει αγώνας. Και χριστιανός χωρίς αγώνα δεν νοείται. Αυτά είναι ενωμένα έτσι. Ο αιρετικός δεν έχει προβλήματα. Αυτός που δεν πιστεύει ορθόδοξα. Δεν τον ενοχλεί καθόλου ο διάβολος. Θα το δεις να σου πει, βρε, από πότε έγινα χιλιαστής, π.χ. Έκοψα το τσιγάρο. Δεν πορνεύω. Δεν με ενοχλεί η σάρκα μου. Δεν πάω στο κινηματογράφο. Δεν μεθάω. Τα έχω όλα εκείνα, θα σου πει. Και αυτά είναι, όπως το είπες, όντως. Πραγματικότητες. Θα πεις γιατί. Γιατί ο διάβολος τον έχει δεμένο από την αίρεση για καλά, πάει ο ροζούμπιτος στην κόλαση και του λέει, βλέπεις εδώ, δεν σε ενοχλεί τίποτα, ζεις σε παράδεισο, είσαι του Θεού και είναι στα χέρια του διάβολου. Ο άλλος ο πιστός που αγαπάει τον Χριστό, εκεί έχει πειρασμούς. Από τα παιδιά του, από το περιβάλλον, σε έναν αδέλφος του, από πιθανό και αν ήρθε και από τους ιερισμούς μέσα κλπ. Γιατί παντού υπάρχει πειρασμός. Σαφώς. Χωρίς πειρασμό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, χριστιανός χωρίς διωγμό, χριστιανός χωρίς πειρασμό, δεν είναι χριστιανός. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνουν αυτά κατά καιρούς και εγώ καμιά φορά έχω έρθει σε απορία. Τι έχω δει και μετά. Το μόνο που έλειπε ήταν αν πίναν καφέ, ο καφές το μόνο που έλειπε μέσα στην εκκλησία, δηλαδή για να δέσει όλο το γλυκό. Ωραία αυτό που ακούμε. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός είναι, ο Χριστός είναι καλός όταν όλα μας πάνε καλά. Όταν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, τότε του λέμε σήκω φύγε, δεν μας χρειάζεσαι. Με σένα, με το σταυρό στα χέρια, προκοπή δεν γίνεται. Γι' αυτό έχει βγει αυτή η παροιμία. Με το σταυρό στα χέρια δεν προκοπεί κανείς. Και τι θέλει πειρασμού οι άνθρωποι. Έτσι. Αυτό το συμπέρασμα είναι από αυτό που ακούμε τώρα. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν το πήρα στο Χριστό. Για τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι πονούν, έχουν χάσει κάποιον συνάνθρωπό τους, αλλά όντως
ή αν δεν έχουν χάσει κάποιον άνθρωπο τους, έχει μια βαριά αρρώστια στον άνθρωπο τους, γίνεται καλά, αφού πιστέψουν πραγματικά και γίνεται καλά, που τον εγκαταλείπουν μετά, και τι γίνεται. Και ο άλλος αμέσως, γείτονας πάλι με το ίδιο πρόβλημα, που κάνει συνεχή αγώνα, συνεχή, δεν γίνεται τίποτα. Ας πούμε, ο άνθρωπος του είναι συνέχεια άρρωστος, συνέχεια αυτό και άλλος είναι άλλος. Και πίστεψε πραγματικά και τα λοιπά και προσευχές και εκκλησίες και έρθνε και σε φτωχούς και τα πάντα και περιουσίες και αυτά. Έγινε καλά ο άνθρωπος του με το ίδιο ακριβώς. Μιλάμε για ίδιο πρόβλημα, για ίδια αρρώστια. Και εγώ προσπαθώ να βγούμε, είμαι φτωχός, εντάξει δεν μπορώ να δώσω παραπέρα, εγώ προσπαθώ να κάνω προσευχή και τα λοιπά. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί λέει, και διαμαρτύρεται, ας πούμε. Και λέει, ως πότε Θεέ μου. Κοίταξε. Σε γνήσιες καταστάσεις καλλιεργημένων ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, διαμαρτυρία τύπου γιατί αυτός έγινε καλά και εγώ δεν έγινε καλά, με χρώματα απελπισίας, είναι ακατανόητη. Πέρα για πέρα. Ακατανόητη πέρα για πέρα. Πλην όμως, στον πόνο επάνω, που ο άνθρωπος περνάει και δοκιμάζεται σκληρά, όλοι κατά ένα τρόπο φτάνουν στο σημείο να γονατίσουμε. Να πούμε και αυτό ακόμη το γιατί, όχι σαν απελπισία. Αλλά γιατί είμαστε ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε πέρα για πέρα το φάσμα του πόνου. Τελείως ανήμποροι. Και έχει και η Αγία Γραφή παράδειγμα τέτοιο, τον Απόστολο Παύλο και τους Αποστόλους. Σε καθημερινή βάση οι Άγιοι Απόστολοι, καθημερινή βάση μιλάω, και όχι μια φορά την ημέρα, πολλές φορές την ημέρα, άλλοτε κινδύνευαν σε ναυάγια, άλλοτε τους λιθοβολούσαν, άλλοτε τους φυλάκιζαν. Έβλεπαν με άλλα λόγια ότι η άλφα στιγμή της ημέρας είναι η τελευταία τους. Και από την άλλη στιγμή το χέρι του Θεού, λέει, εμείς πιστεύουμε ότι είναι το τέλος μας και ερχόταν το χέρι του Θεού και μας έβγαζε. Αυτό το γιατί είναι γιατί που το λένε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, αλλά άλλος το λέει με πλήρη απερπισία και άλλος το λέει ανθρώπινα σαν ένα παράπονο, γιατί δεν μπορεί να είναι στο νου του Θεού τη σκέπτη του. Και όταν βλέπει τη λύση, λέει: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, και βρίσκει τον δρόμο του. Ο άλλος, πιθανόν σαν τον Ιούδα, να οδηγηθεί σε διάβημα απελπισίας και αυτοκτονίας. Όμως αυτό είναι στου καθενός την κρίση και τον τρόπο ζωής που ζει. Ώστε άλλος να πει, μετά από τη δοκιμασία, σε ευχαριστώ και δόξα σε Θεέ μου, και άλλος να πει, δεν υπάρχεις. Είναι φυσικά επόμενα. Μια και αναφέρεται πριν τη λέξη αυτοκτονία, τι έχουμε να πούμε στους νέους οι οποίοι σε μια τους απελπισία θέλουν να αυτοκτονήσουν. Έρχεται ο νέος, ο άλλος κατανοητό την απελπισία και λέει δεν μπορώ άλλο, τέλος θα θέσω τη ζωή μου στο τέρμα. Είτε από τα πιο απλά πράγματα. Ναι, εντάξει, αυτά να, είναι. Να μην τα αναφέρουμε τα παραδείγματα πληθώρα, αλλά έρχεται στην απελπισία ο νεαρός, η νεαρά και λέει: δεν πάει άλλο, τέλος θα αυτοκτονώ. Σωστό ή λάθος. Αυτό είναι από μόνο του. Αυτονόητο. Αυτόν, δηλαδή. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Δεν μιλάω από θρησκευτικής απόψεως. Μιλάω από ψυχολογικής και διανοητικής. Κάτι είχε διαταραχθεί, δεν μπόρεσε να μπει στην ισορροπία μέσα, δεν υπάρχουν αναχαιτιστικές δυνάμεις να επαναφέρουν το νέο στην φυσική, φυσιολογική
λειτουργία διανοτική ή ψυχολογική και ο νέος οδηγείται στο διάγραμμα της αυτοκτονίας. Ο νέος που έχει πράγματι υποστεί βλάβη ή ψυχολογική διανοητική, εκεί τα πράγματα έχουν άλλη τοποθέτηση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εντάξουμε σχεδόν το ποσοστό των αυτοκτονών. Γιατί αυτός που αυτοκτονεί δεν καταλαβαίνει ότι είναι δώρο του Θεού η ζωή. Και έπειτα ότι η ζωή, λέει και ο κόσμος, είναι γλυκιά. Να το πάρουμε και έτσι. Mm-hmm. Τώρα είναι και γλυκιά η ζωή. Κανείς δεν είναι απετάλλη. Φτάνει ο Κύριος εκεί, γιατί έχει ξεγράψει την λέξη που λέει ελπίδα, που είναι η ζωή των πάντων στον κόσμο. Άνθρωπος χωρίς ελπίδα είναι χωρίς ζωή. Για τον αυτοκτονούντα υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν και κηδεία και μνημόσυνα και τα πάντα. Για τον αυτοκτονούντα. Γιατί δεν αφήνει να υπάρχει κάπου ο Θεός, ξεγράφει το Θεό, αφού δεν δέσει το Θεό και λέει η Εκκλησία, εγώ δεν σε κηδεύω. Αυτό και τους ερωτικούς δεν τους κηδεύει η Εκκλησία. Έτσι λένε οι κανόνες. Αυτό όμως πάλι δεν είναι κακό. Έχει ακουστεί κατά καιρούς. Έχει ακουστεί, άμα ήταν η Εκκλησία ζωντανή, κολοζωντανή. Όπως πρέπει. Ζωντανή όπως θα ακούσει. Πάμε στην Αποστολική εποχή. Ήταν αδιανόητο αυτό το γησικά του Θεού. Με κοιτάξτε την Απόστολη. Αδιανόητο. Γιατί ο Χριστιανός είναι άνθρωπος ελπιδοφόρος. Δεν είναι άνθρωπος με απελπισία επάνω του. Σκορπίζει τη ζωή. Γι' αυτό είναι και Χριστιανός. Πώς λοιπόν, σε ένα χώρο που βασιλεύει ελπίδα, εσύ τη βγάζεις την ελπίδα και λες, εσείς που ελπίζετε, εγώ που την έβγαλα, ελάτε να με περιποιηθείτε. Με μνημόσυνα, με κηδείες, με πέρα, θα είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν χωράει. Τώρα, κάποια οικονομία μπορεί να κάνει η Εκκλησία σε ψυχασθένειες μέσα για εκείνους που επιζούν μετά για να μην έχουν μεγάλο τον πόνο. Το οικονομία να το κάνουν λίγο κατανοητό, να το καταλάβουν κάποιοι. Συγκαταβαίνει. Θα λέγαμε, μοιάζει σαν παράβαση στους κανόνες της Εκκλησίας αυτό. Και λέει, ξέρεις, ενώ λέει η Εκκλησία, εγώ δεν θα σε κηδεύσω, γιατί υπάρχουν νόμοι. Δεν το κάνω αυτό εξαιτίας σου, το κάνω εξαιτίας εκείνων που πονάνε πάρα πολύ πίσω, να μην χάσω για αυτούς. Μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, πώς πρέπει να είναι ένας εκπρόσωπος του Θεού σήμερα, κάποιος ιερωμένος, ένας παπάς σήμερα, πώς πρέπει να είναι. Γελάω λίγο, μη δύο. Θα μπορούσε να κάνεις το ερώτημα και στην πατέρα σου, αλλά θα απαντήσω εγώ. Υπάρχει ένα βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου, του Λουτέρου Αγίου, που γράφει μέσα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι ιερείς. Όχι στην Εκκλησία, εδώ, στον κόσμο, μέσα. Συμπεριφορές και δύο πράγματα. Πώς πρέπει να ζουν μέσα στον κόσμο. Εγώ θα αναφέρω ένα συγκλώδημα από τον Άγιο Νεκτάριο. Το άκουσα σήμερα και με συγκλώδησε. Και θα φέρω μπροστά μου, αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, ή όλους τους ιερείς. Γιατί όπως πρέπει να ζει ένας ιερέας, πρέπει να ζει και ένας πιστός. Δεν κάνει διάκριση αυτός. Είναι ένα Ευαγγέλιο έχει δώσει και λέει οφείλει να το εφαρμόζει ο χριστιανός. Χριστιανός είναι ο παπάς, χριστιανός είναι και ο απλός άνθρωπος. Ναι, αλλά εμείς όμως οι απλοί άνθρωποι το βλέπουμε διαφορετικά, διότι είναι εκπρόσωπος του Θεού φορώντας. Άλλο το βλέπουμε, όχι, αυτό είναι ατέγνασμα του διαβόλου αυτό. Να το εξηγήσω γιατί δεν θέλω να διαβόλω. Προκειμένου να μην πατήσω εγώ στην Εκκλησία, ο απλός, πιστός και βαπτισμένος που ζω στην Άγνοια, αλλά επειδή θέλω να δικαιολογώ τον εαυτό μου, λέω δεν πατάω στην Εκκλησία,
Γιατί βλέπω τον ιερωμένο να μην εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Και σένα ποιος σου είπε ότι εσύ μπορείς να παραβαίνεις το Ευαγγέλιο. Ό,τι ισχύει για τον ιερωμένο, ακριβώς το ίδιο ισχύει για σένα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως διαφορά. Μάλιστα. Καμία απολύτως διαφορά. Θυσία ιερωμένος, θυσία και εσύ. Αγάπησε ο ιερωμένος, αγάπη και εσύ. Ελεημοσύνη ιερωμένος, ελεημοσύνη και εσύ. Προσευχή ιερωμένος, προσευχή και εσύ. Εκκλησιασμό ιερωμένος, εκκλησιασμό και εσύ. Στην κοινωνία ευχάριστο ιερωμένος, ευχάριστο και εσύ. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία απολύτως. Η σχέση είναι μία. Επειδή όμως ο τελευταίος χρόνος τρέχει, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος Ισίως. Της εκπομπής μας, επίκαιρα, που στο θέμα αυτό το τελευταίο θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή, πιο εκτεταμένα, περί συμπεριφορών των ιερέων και του απλού κόσμου ή όλων μαζί των χριστιανών. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή θεολόγο κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ για την παρουσία του και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Μόνο να μας ξαναενθυμίσετε, να ενθυμίσετε στους τηλεθεατές μας κύριε Αδάμ κάθε πότε, κάθε ποια ημέρα γίνεται το κήρυγμα και πού. Τη συγκέντρωση καλύτερα θα λέγαμε. Κάθε Δευτέρα και ώρα 7 βράδυ στον Άγιο Σπυρίδωνα γίνεται συγκέντρωση νέων πάνω σε, όπως ανέφερε και ο κύριος Κοκογέλης, πάνω σε επίκαιρα θέματα και συγκεκριμένα και θρησκευτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε αγαπητοί τηλεθεατές. Γεια σας.